Συνεχίζουν την αποχή από τα καθήκοντά τους εργαστηριακοί γιατροί σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, υπήρξε συνάντηση το μεσημέρι της Πέμπτης αντιπροσωπείας των εργαστηριακών γιατρών με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τα αιτήματα είναι η κατάργηση του άδικου και επέσχυντου μέτρου του clawback ή τουλάχιστον περιορισμού του στο 5% όπως ισχύει στα ευρωπαϊκά κράτη, η άμεση εφαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλων που ισχύουν στην Ευρώπη όπως έχει ήδη δεσμευτεί εδώ και χρόνια του Υπουργείου Υγείας, online έλεγχος των παραπεπτικών προκειμένου να μην εκτελούν παραπεπτικά που εκ των υστέρων θα χαρακτηρίζονται άκυρα, αλλά και η προσαρμογή και αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΗ, αλαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των νεοταχθέντων ταμείων και εξετάσεων. Σε σχετική συνέντευξη τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας έγιναν γνωστά εκ νέου τα αιτήματα των εργαστηριακών γιατρών, ενώ το παρόν έδωσαν επίσης και οι δύο βουλευτές Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Πασχαλίδης και Αγγελική Δελικάρη. Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου επικοινωνεί το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα των εργαστηριακών γιατρών με τον ΕΟΠΗ στους τοπικούς βουλευτές. Είναι ανάγκη να ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει με τους ιδιώτες εργαστηριακούς ιατρούς που παραμένουν κλειστοί από την προηγούμενη εβδομάδα και θα συνεχίσουν να παραμένουμε κλειστά τα εργαστήρια αν αύριο ο Υπουργός Υγείας δεν ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους που τα έχουν εδώ και μία δεκαετία. Ο εργαστηριακός ιατρός δυστυχώς δουλεύει σε συνθήκες οικονομικής εξόντωσης, καθώς ισχύει το clawback και το rebate, αυτοί οι δύο όροι που πλέον γίναν γνωστοί σε όλους, που είναι η έκπτωση στο ποσό της αποζημίωσης από τον ΕΟΠΗ, αλλά και η φαρπαργή στο τέλος του εξαμήνου πάλι από τον ΕΟΠΗ, που και κοστολογείται το clawback γύρω στο 60% και το rebate από 5 μέχρι 40% ανάλογα με τον τζίρο του κάθε εργαστηρίου. Οι πολίτες θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι συνάδελφοι έχουν κλειστά τα εργαστήριά τους για να προστατεύσουν και αυτούς, καθώς δεν θα μπορούν σε λίγο καιρό να ικανοποιούν τις ιατρικές υπηρεσίες των πολιτών, εφόσον πολλά εργαστήρια θα κλείσουν γιατί δεν μπορούν να ανεχτούν άλλο αυτή την εξαθλίωση. Παρακαλούμε πολύ όλους να έχουν την υπομονή, αλλά και να καταλάβουν το πρόβλημα για να στηρίζουν τους συναδέλφους στον αγώνα τους και όχι να βρίσκονται απέναντι. Οι βουλευτές μας διαβεβαίωσαν ότι θα στηρίξουν αυτή την κινητοποίηση και θα μιλήσουν στο Υπουργείο Υγείας, καθώς η αποχή είναι πανελλαδική, έχει στην περιφέρεια συμμετοχή γύρω στο 85%, και αύριο θα υπάρχουν στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα.